Καλησπέρα. 22 Φεβρουαρίου σήμερα, σταθμός για την gaming κοινότητα. Κυκλοφορεί νέα κονσόλα PS Vita. Εδώ έχουμε... Η κονσόλα είναι σε καλή συσκευασία. Πάρα πολύ καλή σακούλα. Το κουτί περιέχει το υπόλοιπο του εργαλείου. Καλή κατασκευή. Άλλο. Και μια υπογραφή του Κάς Χιράι. Μεγάλη τιμή. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να την ανοίξω. Είναι ακριβώς αυτό που περιμέναμε. Πολύ καλά συσκευασμένα όλα, σε άριστη θέση. Αυτή είναι η κονσόλα, στιβαρή. Το πιάνει στο χέρι σου, νιώθει του μοχλού, θα νιώθει όλα. Η γνωστή ποιότητα τη Sony. Οθόνη μπροστά, πίσω. Αυτό είναι, πρέπει να είναι, ναι, είναι η συλλεκτική έκδοση του παιχνιδιού. Βιτάμ. Και γι' αυτό θα αναφερθούμε πιο αργότερα. Η memory card. Η memory card φυσικά είναι 250 ml, είναι για την αρχή, δεν είναι για πολύ άλμα. Ένα voucher, είναι Sony. Έχω και το starter pack, το οποίο θα μας βοηθήσει εδώ πέρα να δείξουμε το περισσότερο. Θα αρχίσουμε την κονσόλα όπως πάντα, τώρα θα δοκιμάσουμε τη νέα κονσόλα. Απαραίτητο στο starter pack, γι' αυτό και το δημισώνει, το κουταλάκι. Αυτό είναι απαραίτητο για το παιχνίδι. Έχει αισθητήρα κίνησης, γυροσκόπιο. Το θετικό που βλέπω εγώ είναι ότι βασίζεται πολύ στις ρεαλιστικές κινήσεις. Το κάνει μπόμπα και γίνεται ακόμα καλύτερο. Τι άλλο τέλος, για μας το δοκιμάσαμε όλα, αντιληφθήκαμε όλοι την ποιότητα κατασκευής, το πως παίζουμε και το πως σώζουμε. Γεια σας. Θα σου ρωτήσω κάτι, αλήθεια τώρα, μεταξύ μας. Αυτό το βίντεο, τι σήμαινε, γιατί εγώ δεν κατάλαβα και δεν κατάλαβα γιατί παρεξηγήθηκαν και άλλοι από κάτω. Χιούμορ ήταν και νομίζω, το ξέρεις, αφού ρε Μάκη το ξέρεις, στην Ελλάδα το χιούμορ είναι λίγο συζητήσιμο ειδικά πάνω. Ότι έβαγες σχέσιμο από κάτω, έβαγες. Τα σχόλια τα άφησες. Εγώ το έκανα καλό που έρθα και για να γελάσουμε. Το είχα κάνει τότε. Πριν 5 χρόνια, έτσι. Να σου πω όμως, ναι, επειδή εγώ ακόμα, εντάξει, είδα ότι έχεις κάνει... Δεν το έχω καταλάβει, δεν ξέρω τι θέλεις να πεις με όλα αυτά. Τίποτα ρε φίλε, απλώς μου άρεσε, ξέρεις, μου άρεσε το λογοπαίγνια, το ένα, το βήτα, το γιαούρτι κλπ. Αποδείχθηκα όμως και μπροστά. Είδες, έγραφα κάτι σύντομα μειωμένη τιμή κλπ. Σε σύντομα μειωμένη τιμή, ωραία. Αλλά πώς όμως νευριάζει ο άλλος και γράφει σχόλιο από κάτω, χωρίς να έχει καταλάβει. Γιατί δεν είμαι και χαμένος, αποκλείεται να μην καταλάβει. Γιατί ρε φίλε, καταλάβαινε ότι θα πέσουν μετοχές. Και άμα δεν πάρει τις μετοχές. Άμα δεν πάρει τις μετοχές, να πω ότι. Πώς θα έχει πράξει γι' αυτό. Τέλος πάντων. Πέρσι να ξεκινάει τα φιλιά. Κανονικά ο Μάγκη ήταν να κάνουμε για το Wii. Σε αυτή τη σειρά που κάνουμε με τη γενιά. Αλλά επειδή τώρα αποφασίστηκε να τελειώσει το Vita και επίσημα. Η υποστήριξη του Wii. Ναι, είπαμε να το φέρουμε λίγο πιο κοντά. Α πούμε την αλήθεια, τσαντίστηκα κιόλα που μπήκα να δω τα παιχνίδια του Plus και δεν είχε και το Vita. Το είχαν πει εδώ και ένα χρόνο. Το ξέρω, αλλά εγώ τσαντίστηκα. Λέω μόνο δύο. Για το PlayStation 4. Και δεν συμπληρώνουν και τα υπόλοιπα. Να δίνουν 4. Πώς το έζησε. Πώς σου φάνηκε, γενικά πότε το πήρε, πες μου δύο γρήγορα πράγματα. Γιατί το πήρε, είναι το περίεργο. Πήγαινε και με πιο πριν, πήγαινε με λίγο και πιο πριν, με το PSP, δέσε το μου λίγο έτσι. Πιο πριν με το PSP, καταρχήν το PSP το πήρα αποκλειστικά και μόνο για το στρατό για να παίρνω τις ώρες μου. Νομίζω το 80% των Ελλήνων εφήβων και παλικαριών.
Εντάξει, είναι και άλλοι που είναι πιο πιτσιρικάδες, τους ναι. άρεσε να έχουν κάτι στα χέρια τους, ήταν κάτι αντίστοιχο με το Game Boy που αυτοί δεν είχαν, είχαν το PSV. Ήταν αφορά το PlayStation 2, ας πούμε το PSP. Έκανε έτσι, έκανε. Το PSP έκανε επιτυχία. Πήγε καλά. Μπορεί η Sony να μην το υπόσχε. Ακούστηκε, εκεί το πάω. Πήγε καλά, δηλαδή είχε και παιχνίδια να παίξει. Απιστικά ναι. παιχνίδια να παίξει. Καλά παιχνίδια να παίξει. Πιο πολύ με emulator το παίζα, εγώ θυμάσαι. Και, είχε πολύ... και ήταν και αυτό φάση ότι έβαζε emulator. Μπράβο. Ναι. Δηλαδή αυτό που μα βόλεψε πάρα πολύ στο στρατό. Mm-hmm. Και μετά αποφασίζει η Sony να πάει σε ένα PSV. Να ναι. το συνεχίσει δηλαδή το μοντέλο. Ναι. Ενώ έχει ήδη κυκλοφορήσει το 3DS. Θα σου πω. Άσε με να σου πω εγώ πρώτο. Πες μου ό,τι θέλει. Δεν ξέρω γιατί το πήρα το PSV. Δεν υπήρχε λόγος να πάρω το PSV. Πότε το πήρες? Όπως... μετά, αρκετά μετά θα να σου πω. Όχι, με το που κυκλοφόρησε το πήρα ένα χρόνο αργότερα. Ναι. Ωραία. Τι περίμενες? Μια συνέχεια το PSP? Δεν ξέρω γιατί. Ναι, κάτι τέτοιο περίμενα. Ναι. Τώρα γιατί το πήρα? Αυτό δεν έχω καταλάβει γιατί το αγόρασα. Όπως δεν έχω καταλάβει γιατί αγόρασα και Nintendo 3DS. Γιατί να σου πω την αλήθεια, ναι. με το 3DS έπαιξα 2-3 παιχνίδια. Είναι από αυτές τις μαλακίες που κάνουμε οι gamers, ναι. που παίρνουμε πράγματα και μαζεύουμε χωρίς να τα έχουμε ανάγκη. Είτε το πιστεύεις είτε όχι. Μπορεί να βρείτε μια ευκαιρία, τέτοια ναι. πράγματα να σου πω. Για παράδειγμα, ρε παιδί μου, να σε πάω στο PSP πάλι, να το ξεκινήσουμε λίγο από εκεί. Ναι. Να το ξεκινήσω μάλλον ναι. εγώ λίγο από εκεί και να σου πω ότι το PSP μόλις τελείωσα το στρατό δεν ξανά έπαιξα. Δεν ξανασχολήθηκα. Ναι, ήταν για το στρατό. Ναι, ό,τι ήθελα να παίξω το έπαιζα στο PlayStation 3 ή το 360. Κάνε πάρα πολύ ρεμάκι στο στρατό με το PSP. Δεν πόσο άλλο να παίξεις, τι άλλο να παίξεις. Δεν είχα παίξει παιχνίδια του PSP όσο ό,τι είχα βάλει emulators μέσα ναι, ναι, ναι. είχα παίξει από εκεί. Καταρχήν πρώτη φορά το Link to the Past. Πού το παίξεις εκεί, ναι, το έχεις στο στρατό. Ναι. Κοίταξε να δείτε, τώρα είμαστε σόν. Βλέπουμε ένα PSP το οποίο έχει πάει περισσότερο καλά από ό,τι περιμέναμε. Mm. Γιατί ναι, μεν το PSP το βρίσκουμε το πλέον ως ένα θετικό ξεκίνημα για φορητό τη Sony, mm. αλλά δεν υποστηρίχθηκε το ίδιο. Δεν υποστηρίχθηκε τόσο όσο νομίζουμε. Δηλαδή, υποστηρίχθηκε με κάποιους σημαντικούς τίτλους, ναι. όχι όμως από την ίδια τη Sony, παρά από άλλες εταιρείες. Από την Capcom, από την Konami, πάρα πολύ από Ιαπωνέζους. Ναι. Από αυτές υποστηρίχθηκε πάρα πολύ το, ναι. το PSP. Ναι. Και έρχεται τώρα η Sony, το πότε το έχει κυκλοφορήσει, το ναι. 2013 δεν θυμάμαι, ωραία. Να βγάλει το, τη συνέχεια του με specs τούμπανο για φορητό. Για εκείνη την εποχή για βέβαια. Αυτού, για φορητό ήταν τούμπανο, είχαμε μείνει όλοι, είχαμε χαζέψει. Προσπαθούσε βέβαια κιόλας να γεφυρώσει και κάποια πράγματα, γιατί ξέρεις είμαστε στην αρχή εκεί που βγάζουν πάρα, πολύ, πάρα πολλά λεφτά τα mobile. Ναι. Φορητό που σημαίνει mobile, ξέρεις, touch on tones, τα βάζει ναι. και αυτά μέσα ναι, στο ναι, παιχνίδι. Ναι, ναι. Ναι. Δίνει, ανακοινώνει και το launch, τους launch τίτλους της. Βέβαια. Δυνατή. Είναι από τις πιο δυνατές launch γενιές που έχω δει, δηλαδή σε τίτλους. Βέβαια. Gravity Rush, ναι. Uncharted. Βέβαια. Και το Uncharted που το έπαιζες... Escape Plan. Το Uncharted που με έμοιαζε, λες και είχες ένα PlayStation 3 στα χέρια τότε. Ναι, είναι δηλαδή. Πολύ καλό. Εμένα, να σου πω, ήταν πολύ καλό. Ήτανε, δηλαδή, αυτό που είναι το Uncharted, που εμένα εγώ τα παίζω για συγκεκριμένους λόγους, ναι. εμένα μου άρεσε το... Το, πώς λέγανε, Uncharted, Lost Golden Abyss. Golden Abyss ναι. ναι. Και μετά από εκεί έπεσε, έβγαλε και κάτι ωραία παιχνιδάκια, δεν ξέρω αν τα έχεις δοκιμάσει. Soul Sacrifice. Δεν μου άρεσε. Δεν σου άρεσε. Όχι, δεν μου άρεσε. Μπερδεύτηκα, με μπέρδεψε ναι, πολύ, ναι, με τρέλανε. Έβαλε τη Sony Japan, γενικά έβαλε τη Sony Japan και έφυγε παιχνιδάκια. Μετά έπεσε σε μια λούμπα, μετά τελείωσε η υποστήριξη. Δηλαδή όσα έδωσε τον πρώτο δύο χρόνια, μετά φάφτηκε από παντού, από εκθέσεις, από οτιδήποτε. Θυμάμαι ότι είχαν ανακοινώσει ότι θα βγει το Bioshock. Ναι. Τα έβγαζε Bioshock φορτό, ναι. ήταν ωραίο. Και Borderlands. Και γιατί δεν βγήκαν αυτά. Όχι, βγήκε το Borderlands. Το Borderlands, όχι, Borderlands, το Borderlands βγήκε. Προφανώς, το Bioshock... προφανώς γιατί θυμάμαι μια σκηνή με τον Gene Levine πάνω στη σκηνή, που έβγαζε το φορητό το PSV και ανακοινώνει το Bioshock ας πούμε. Mm. Προφανώς δεν πήγαινε καλά σε πωλήσεις. Το PSV εννοώ. Το PSV δεν πήγε καλά σε πωλήσεις και κυρώσαν την έκδοση του Bioshock. Έτσι απλά. Το μόνο μεγάλο είχε, εκτός από τη μηδαμινή υποστήριξη που είχε από τη Sony, ωραία. Είχε το μείζον θέμα που όταν το κάνουν αυτές οι εταιρείες με εξοργίζουν, με το να λανσάρουν μνήμες συγκεκριμένους. Α, ναι. Τα γνωστές μαλακίες. Πανάκριβες, δεν τις βρίσκεις. Το ίδιο δεν είχαν κάνει και για το PSP. Και τώρα μεταξύ δεν μπορεί να βρει τέτοιε μνήμε. Όχι, δεν μπορεί. Έχω ξεμείνει εγώ με δύο οχτάρες. Γιατί και... πιστεύει ότι το κάνανε αυτό και δεν άφησε να βάλει. Πειρατεία ο ένα λόγο. Ναι. Να μην μπορεί εύκολα να. Γιατί άμα έχει βάλει μια SD, α πούμε,
Είναι πολύ εύκολο να πειρατέψεις το μηχάνημα, γιατί έχεις τη διασύνδεση με τον υπολογιστή πολύ εύκολα. Αφού έγινε, ρε, το χακάρανε. Μπορούν και το χακάρουν. Δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν το χακάρουνε, το χακάρανε στο τέλος του να σκεφτείς, όχι στην αρχή του. Mm-hmm. Και είναι, δηλαδή, ο άλλος θέλει πόρους, θέλει να ξέρει το μηχάνημα για να μπει. Βρίσκουν διάφορα πράγματα, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Γιατί καταρχάς το χακάρανε γιατί βρήκαν και αυτό την πατεντίτσα να κάνουν emulation την καρτούλα του, κάπως έτσι το είχαν κάνει. Ναι. Μεγάλη μαλακή αυτό που κάνανε με τις κάρτες. Ναι, ρε φίλε, το είχε κάνει και σου λέει και στο PSP έτσι ήταν. Ναι, αλλά δεν ήταν τόσο ακριβές. Είχε τη Magic Card από το. Ναι, όχι, δεν ήταν τόσο ακριβές. Είχαν βγει πολύ γρήγορα μαϊμού τέτοιες. Ναι. Σαν δίσκα λοιπόν. Πάντως και εγώ θυμάμαι τότε με τις 4 ήμασταν γιατί πηγαίναμε να βρούμε καμία κοσάρα, καμία μεγαλύτερη. Και δεν λέμε τώρα από κάμισε από την πάση. Ακριβή είναι. Και αγαπήθηκε πάρα πολύ νομίζω. Και είναι άλλο ένα αποτέλεσμα κονσόλας που λέμε αδικοχαμένη τη λέμε συνέχεια. Πώς είναι το Wii U, ας πούμε. Ναι. Γιατί τη λέμε αδικοχαμένη. Μην ξεχνάς γιατί ότι... τη λέμε αδικοχαμένη. Είναι αδικοχαμένη ή είναι τελικά μια κονσόλα. Okay. Τώρα αυτό ρε φίλε που λέμε συνέχεια. Ξέρετε, το λέμε για πολλές κονσόλες αυτό το αδικοχαμένη. Αυτό το αδικοχαμένη τώρα για το Sony, γιατί είναι αδικοχαμένη. Αν είχε δώσει δυνατούς τίτλους, δεν θα είχε πετύχει. Ναι. Αλλά. Για παράδειγμα τώρα, το PlayStation 3 δεν είχε πουλήσει τόσο πολύ, στο τέλος το υποστηρίξανε και πήρε μπρος. Και πούλησε κάποιες μονάδες, το οποίο το φέρανε σιγά σιγά να ισορροπήσει ναι, σε αυτά που θέλανε αυτοί. Το Β τώρα, το Βιτάκι, για όποιον γούσταρε τα Ιαπωνέζικα, γιατί οι Ιαπωνέζοι λόγω της φορητότητας τους βολεύει πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Πριν μέχρι να βγει το Switch λέω. Ναι. Το γουστάρανε πολύ το Β οι Ιαπωνέζοι και βγάζανε πάρα πολλά παιχνίδια το ναι. Συγκεκριμένα. Δηλαδή, εγώ έπαιξα πολλά visual novels στο Β, τα γουστάρα και πολλά Ιαπωνέζικα δηλαδή. Ωραία. Και σαφέστατα το καλύτερο παιχνίδι που μπορεί να παίξει κάποιο στο Β και να το γουστάρει, άμα είναι JRPG, είναι το Persona 4. Το οποίο με ένα δεκάρκο το βρίσκεται πλέον στο store και γουστάρεται τρελά. Το έχω αρχίσει τώρα αυτό το εμπειρία. Δεκάευρο. Ναι, σωστό. Γιατί πες δεκάλεπτο. Δεκάλεπτο. Με δεκάλεπτα τώρα παιχνίδι. Δεκάλεπτα είναι. Μη σπάσουμε δηλαδή. Είναι κάτι το Persona 4. Ναι, όχι, παιδιά, μην τρέχετε να το. Εντάξει, όταν λέμε υποστήριξη, οπότε όταν λέμε σταμάτησε υποστήριξη, εννοούμε ότι σταμάτησε. Όποιοι γουστάρουν Ιαπωνεζίλες και Ιντι. Ναι. Το store έχει. Είναι τίγκα από αυτά. Τίγκα. Περίμενε, όταν λέμε ότι σταμάτησε υποστήριξη για. Καταλαβαίνουμε και τι γίνεται, ότι δεν θα βγάλει καινούργια παιχνίδια. Όταν λέμε ότι θα μάθει υποστήριξη, θα μάθει υποστήριξη σε αποκλειστικούς τίτλους, ναι. Από τη Sony ας πούμε, ναι. Και από μεγάλες third party εταιρείες. Ωραία. Σε τίτλους. Σε τίτλους. Ωστόσο, αν μπεις από εδώ μέσα στο store, θα βρεις και θα αγοράσεις και δεν σταματάει όλο αυτό. Εφόσον είναι ανοιχτό το store. Έχει, απλώς δεν είναι αυτός ο κράχτης, παιδί μου. Όχι. Γιατί πότε είχε. Γιατί ας πούμε τα Ιαπωνέζικα που σου λέω ναι. Είναι για συγκεκριμένο κοινό. Εγώ θα παίξω, εσύ θα παίξεις. Όχι. Θα παίξεις. Ναι, και που έτσι κι αλλιώς δεν είχε για κάτι άλλο. Ναι. Αυτά, αυτά. Και πλέον με το που βγήκε το Switch και πλέον όλη η indie κοινότητα πέρασε σε αυτό ναι. Το hardware. Ωραία. Σταμάτησε πλέον να έχει το ενδιαφέρον του ως φορητή κονσόλα. Ναι, θεωρείται η απόλυτη κονσόλα για indie επειδή ήταν λόγω της φορητότητάς του. Και όταν βγήκε το Switch πήγε εκεί πέρα όλοι. Ναι, λογικό είναι, λογικό είναι. Εντάξει, γιατί βγαίνουν και πιο καινούργια παιχνίδια τα οποία τα. Τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι εγώ. Μεγάλη οθόνη, μπλα μπλα μπλα. Αυτό στα χέρια μου για μένα δεν ήταν αποτυχημένο. Όπως ήταν ας πούμε το Nintendo. Τα έβγαλε τα λεφτά το. Τα έβγαλε τα λεφτά το. Δεν ήταν όπως ήταν ας πούμε το 3DS που πήρα που έπαιξα δύο παιχνίδια. Το Resident Evil Revelation. Το οποίο μετά το κυκλοφόρησαν σε όλες τις κονσόλες. Γιατί γι' αυτό το λόγο το είχα πάρει. Γιατί ήταν καλό παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Και. Castlevania έχει παίξει. Castlevania. Έχω παίξει κάποιου τίτλου τέλο πάντων που ενδιαφερόμουν να παίξω. Το Link to Between Worlds. Αυτό είχα πάρει. Και κάποια άλλα παιχνίδια από το DS που είχα χάσει. Δηλαδή σύνολο 10-15 παιχνίδια. Εδώ έπαιξα πράγμα. Εδώ έπαιξα πράγμα. Το έπαιρνα μαζί και καλοκαίρι έκανα δουλειά. Έκανα κουμάντες. Έκανα δουλειά. Δηλαδή, έδινε και το Plus. Συν το ότι έδινε το Plus και. Πολύ πράγμα το Plus. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ιδιαίτερα τα indie, τα περισσότερα και τα έπαιξα εδώ. Έπαιξες και indie που δεν θα παίζεις ποτέ σου. Τα Hotline Miami τα έπαιξα εδώ. Hotline Miami, ναι. Velocity, όπως δεν έχετε παίξει φοβερό παιχνίδι. Το Velocity δεν μου άρεσε. Δεν σου άρεσε. Όχι. Δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Ρε, και είχε... Αυτή είναι αλλαγές που είχε κλπ. Δεν μου άρεσε. Μου φαινόταν πολύ, πολύ κινητό παιχνίδι και αυτό δεν μου άρεσε. Παίζει. Έχει μια. Αυτό που λένε ρε Μάικ τώρα επειδή είπε κινητό. Ότι φταίει ας πούμε το mobile gaming που δεν πήγε καλά το Β. Όχι, δεν φταίει, δεν νομίζω. Άμα ήταν τα. Να μην πήγαινε, δεν θα πήγαινε καλά και το Nintendo Switch. Γιατί στην ουσία το Nintendo Switch. Ή το 3DS, ναι. Το 3DS ξεπατώθηκε, βέβαια. Βέβαια το στήριξε, δηλαδή ενώ είχε την πρώτη χρονιά του ένα πολύ down. Ναι. Μετά έδωσε πάρα πολύ πράγμα. Απλά μωρέ, κοίταξε να δει το κινητό.
αν τα δεις τα παιχνίδια, φαίνεται ότι είναι αρπακόλα, είναι να κάπως... Σου πω κάτι, να σου πω... Όταν πιάσεις το 3DS και παίξεις, ή το, όταν... β, ναι. ή το Β, θα δεις ότι είναι πραγματικό το παιχνίδι που... το καταλαβαίνω, έχω ανεψάκι, το οποίο έρχεται εδώ και του λέω παίξε με το κινητό. Ναι. Περίμενε. Όχι, μου λέει θέλω να παίξω κανονικό παιχνίδι. Το καταλαβαίνει. Ναι, ότι είναι... Το νιώθει, ότι το ξεχωρίζει. Ναι. Υπάρχει όμως μια άλλη παράμετρο, θα σου πω λόγω. Υπάρχουν φορές που ίδια παιχνίδια, ενώ indie παιχνίδια μιλάμε τώρα, ναι. ενώ στο Β είναι full price, 10-15 ευρώ, στο κινητό μπορεί να, στο store του κινητού δηλαδή, μπορεί να κάνουν 2-3 ευρώ. Είναι μεγαλύτερο το κοινό πιστεύω, γιατί ο καθένας έχει ένα κινητό επάνω του. Αυτό είναι γεγονός. Οπότε δεν το χτυπάει, δεν δηλαδή, το χτυπάει. Ξέρω εγώ, είμαι λάθος. Καλά, ναι, αξινόητε. Δηλαδή, φαντάσου μια. Από περιέργεια και μόνο, από ναι. περιέργεια και μόνο, όταν είναι σε ένα καράβι, σε ένα ταξίδι. Κάπου άλλο. Ναι. Από περιέργεια και μόνο σου λέει και για να περάσει η ώρα μα, κατεβάσω αυτό. Όχι, εγώ το αγάπησα ιδιαίτερα το PSV, να σου πω την αλήθεια. Μου αρέσει πάρα πολύ σαν κονσόλα. Ναι. Και την έχω πάντα. Δηλαδή, ενώ την αγόρασα την πρώτη φορά, την αγόρασα μεταχειρισμένη, την πούλησα μετά από τσαντίστηκα. Είχα την απέξω. Ναι, σε φτάνει σε κάποια φάση που δεν έχει. Και δεν λέω ότι θα την κάνω, που δώσουν. Μετά την ξαναγόρασα. Αγόρασα την Αμερικάνικη έκδοση που παίρνει και το 3G την κάρτα. Δηλαδή, την θέλω δίπλα μου. Και τώρα βρήκα να παίξω το Persona, θα παίξω κάποια παιχνίδια και θα παίξω. Κάποια παιχνίδια του PSP, του PlayStation 1. Έχει και κάτι περίεργα παιχνίδια τα οποία χρησιμοποιείς και το touchpad από πίσω. Είναι από ωραία πίσω, το χρησιμοποιείς. Στο οποίο δεν είχαν βγει πάρα πολλά παιχνίδια που να χρησιμοποιείς το πίσω touchpad. Όχι, δεν το όπως είναι το Murasaki Baby, ας πούμε. Ναι, ωραίο το Murasaki Baby. Το οποίο αξίζει να του ρίξει κάποιος μια ματιά. Είναι. Ναι. Είναι καλή περίπτωση. Εγώ πιστεύω ότι έκανε λάθος και η Sony και άρχισε και τα ports πολύ. Έβαλε πολλά παιχνίδια του πλαίσιου που είναι αποκλειστικά στο Β, θα έκανε ports. Αυτό, 4, μπράβο, πούμε. Δηλαδή ήταν σε κάποιες φάσεις που σου δίνει ένα παιχνίδι δωρεάν για το PlayStation 3 ναι. ή αντίστοιχα μετά για το PlayStation 4 και ταυτόχρονα είχε συμβατότητα και μπορείς να το κατεβάσεις και ναι. στο PSP, στο PSV. Καλά, όχι, δεν μιλάω για αυτό, ας πούμε κάποιες, το Gravity Rush, ας πούμε, που είναι αποκλειστικό ναι, το ναι, PSV, ναι, το έδωσε το και στο 4, ας πούμε. Ίσως επειδή δεν είχε πουλήσει πολλές μονάδες και είχε πέσει δουλειά στο παιχνίδι. Πλέον ήθελα να το κυκλοφορήσει έτσι. Ναι. Αλλά αυτή η μαγιά που κάνανε που τα δίνανε σε crossplay. Μπράβο, crossplay, αυτό. Εμένα με βόλεψε πάρα πολύ. Να σου πω που με βόλεψε. Πού? Έπαιζα Final Fantasy 10 και το είχα σε τρεις εκδόσεις. Έπαιζα. Να καταλάβεις. Στο σαλόνι στο PlayStation 4. Ναι. Ανέβαζα το save στο cloud. Ναι. Μπράβο. Γραφείο PlayStation 3. Κατέβαζα το cloud και έπαιζα. Φορητό PSV. Ναι. Και το έπαιζα, δηλαδή το συνέχιζα από παντού. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι ακριβώς. Εγώ αυτό το είχα κάνει με το Salt and Sanctuary. Ναι. Εδώ το έπαιξα βασικά. Ναι. Δηλαδή εδώ με βόλευε. Κυρίως. Γιατί και νύχτα πριν. Δεν ξέρω, καμιά φορά πιο πολύ στη διευκολύνει. Είναι και κανένα παιδάκι, μπράβο, κάθεσε στο έτσι, ο ναι, κλαδόν και τα λοιπά. Καμιά φορά όμως όταν το έπαιρνε ο αδερφός μου και ήθελε να παίξει το Abe, γιατί αυτό το Abe το remake. Ναι, ναι, ναι. Το έπαιξε εδώ. Το remake εκεί. Έπαιζα. Ξέρεις, ανέβαζα το κλαδόν και το έπαιζε εκεί. Ναι, ναι. Καλά, αυτό έγινε τώρα τελευταία βέβαια. Γιατί αργήσανε να δώσουν το Silent Sanctuary στο Β. Και έγινε τώρα τελευταία. Αλλά εγώ έτσι το έπαιξα. Και πολλά ακόμα παιχνίδια. Θυμάσαι αυτό το παιχνίδι με τη μουσική που είχε δώσει δωρεάν το Plus. Αχ, πώς τη λέγανε. Δεν μπορώ να το θυμηθώ και εγώ τώρα γιατί έχει καλό στο κεφάλι μου. Που ήταν ωραίο. Ναι, ναι, ήταν. Εγώ σου είχα πει, δες το. Ναι. Να δώσει το Plus. Sound Shapes. Sound Shapes. Αυτό το μπορείς να το παίξεις όπου ήθελες. Δηλαδή, ναι, αν ναι. το κατέβαζες στο PlayStation 3 αυτό. Τρεις πλατίνες, πες το αυτό. Έπαιρνες τρεις πλατίνες. Ναι, ναι, και αυτό. Ενώ ήταν crossplay, ναι, ναι. έπαιρνες τρεις πλατίνες ταυτόχρονα. Μία φορά να το βγάζεις, ας πούμε, στο. Και το κατέβαζες, κάνεις synchronize και τα βγάζεις ναι, παντού. Το συγχρόνιζες αφού το έχεις κατεβάσει και στις υπόλοιπες δύο ναι. κονσόλες, να ξέρετε. Εύκολες πλατίνες. Αυτά είναι δύο πλατίνες, αλλά για να το κάνεις πλατίνα, αυτή είσαι αίμα όμως. Ω, καλά είσαι. Εγώ πάλι πραγματικά το έκανα στο Β πλατίνα πρώτα. Θυμίζει δηλαδή αυτό το Super Meat Boy. Τόσο δύσκολο. Σαδιστικό, είναι για σαδιστικό, γιατί έχει κάτι reverse, κάτι πράγματα να κάνει. Και το παίξα εδώ και λέω πώς δεν το σπάσα τότε. Γιατί ήταν πολλά rage που τράβηξαμε. Ιδιαίτερα προς το τέλος. Ήταν μεγάλη η ανταμοιβή μάλλον γι' αυτό. Ναι. Να σου πω κάτι άλλο που μου άρεσε στο Β. Πες μου, ναι. Εκτός από τα Ιαπωνέζικα, εγώ ξετρελάθηκα από τα Ιαπωνέζικα που είχε. Τα visual novels. Γιατί πρώτη φορά είδα εκεί και πολλά visual novels. Αυτά δεν τα καταλάβαινα. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ. Ρε, φίλε. Δεν τα καταλάβαινα ειλικρινά. Δηλαδή έλεγα τι είναι αυτό. Stage Gate. Πώς λέγεται το άλλο που με τον. Που είναι κυκλισμένοι σε ένα χώρο. Τώρα τον ξέχασα. Το Last Reward. Θα τον τίτλο. Τέλος πάντων, ναι, εντάξει, Virtuous Mission, δεν θυμάμαι κάπως έτσι λέγεται. Το Remote Play, το δοκίμασες ποτέ? Το Remote Play, ναι, το δοκίμασα. Δούλευε σωστά. Ωραίο ήταν. Δούλευε σωστά. Ναι, μια χαρά. Το δοκίμασα, δηλαδή, δεν το χρησιμοποίησα 100% να κάνω τη δουλειά μου, αλλά το δοκίμασα να δω πώς πάει. Κοίτα, όσες φορές το χρειάστηκα, κάποιος έλεγε τηλεόραση, στο PlayStation 4, ναι. PlayStation 4, όσες φορές το χρειάστηκα,
Δούλεψε άψογα. Σου δούλεψε. Εγώ το έκανα μόνο και μόνο από περιέργεια. Δεν μπορώ να πω. Δεν γινόταν για μένα δηλαδή. Καλά, να κάτσω δεν, να παίξω. Δεν έχει και πλέον με την τηλεόραση. Να σου πω ότι άμα θέλει να παίξει τηλεόραση θα παίξει. Ναι, ναι, ναι. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Παίξει, δηλαδή, να αυτό. Δεν έχω ζοριστεί ποτέ για να το πάρω να το βάλω εδώ να παίξω. Εγώ δεν μπορώ να παίξω iPhone Multiplay. Το ίδιο να σου πω έχω κάνει και στο Wii U. Που μπορεί να πάρει την tablet του Wii U να παίξει. Που δεν το έχω κάνει ποτέ ούτε και εκεί. Εντάξει, κάποιο κοινό. Όπως εγώ, ας πούμε, το χρησιμοποίησα κάποιες, όχι πάντα, κάποιες φορές. Ναι. Αυτό που δεν κατάλαβα ποτέ, ρε Μάκη, και απορώ που δεν το κάνανε, είναι να το χρησιμοποιεί, πώς χρησιμοποίησε η Nintendo την ταμπλέτα ή παλιότερα κάποια άλλα φορητά, όπως το Game Boy Advance, το Game Boy, που να ενσωματώσουν το Vita μέσα στο κυρίως παιχνίδι του PlayStation 4, ας πούμε. Δεν ξέρω αν να σου πω ένα παράδειγμα να καταλάβεις. Να γίνεις πιο αντιληπτός, βέβαια. Στο GameCube για παράδειγμα, να πώς ενσωματώνεται μέσα σε ένα παιχνίδι. Που γίνεται χειριστήριο. Στο GameCube για παράδειγμα, άμα έχεις το Zelda το Four Swords. Ναι. Τώρα σε πιάνω. Ναι. Και έχεις και Game Boy Advance. Αυτό γίνεται με καλώδιο. Πλέον δεν νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν το καλώδιο, γίνονται και ασύρματα. Μπορούσες κάποια dungeon να τα παίξεις μόνο στο Advance. Κάποια dungeon του GameCube να παίξει μέσα στο Advance. Ναι, γιατί δεν το έκαναν έτσι. Όπως ας πούμε, ρε παιδί μου, θα μπορούσαν να είχαν όπως ήταν η ταμπλέτα του Wii U και να είχαν το inventory στο Vita. Να το έχεις μπροστά σου. Ναι, 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 ναι. Συμφωνώ σε αυτό. Γιατί δεν ξέρω, δεν ξέρω. Φοβήθηκαν το κράξιμο να του πούνε πω που αντιγράφεται το Wii U. Γιατί να το πεις. Υπήρχε αυτό το ένα παιχνίδι, νομίζω και αν δεν κάνω λάθος, είναι το Little Big Planet που το εκμεταλλεύτηκε το Vita. Ναι. Και το έκανε ως επέκταση του παιχνιδιού. Αλλά μόνο εκεί το έχω δει. Όχι, δεν νομίζω. Απλά ήταν μάλλον παραπάνω η δουλειά που έπρεπε να κάνουν τόσο στην Ελλάδα. Πιστεύεις ότι θα μπουν, δεν θα χρησιμοποιήσει κανείς σαν future, τσάμπα θα πάει. Ναι, και θέλει δουλίτσα πιστεύω. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει. Καλά, δεν είναι κάτι. Γιατί είδαμε και στην περίπτωση του Wii U, ναι, μεν χρησιμοποιήθηκε κυρίως από την Nintendo, αλλά πολλές φορές δεν χρησιμοποιήθηκε ούτε από την Nintendo. Αυτό. Zelda, Donkey Kong, κάποια παραδείγματα. Ναι, ναι, ναι. Και στο Nintendo που είχε γίνει αυτό, πόσοι το χρησιμοποίησανε και πόσοι ασχοληθήκανε. Εντάξει, απορώ πώς δεν το κάνανε. Δηλαδή, μπορούσαν. Ενώ το κάνανε στο Little Planet, δεν το φέρανε και σε άλλα game. Ρε, εσύ, εδώ δεν πουλάγε σωστά όπως θα θέλανε αυτοί να πουλήσουν. Δεν το υποστηρίξανε. Και αυτό είναι η βλακία της. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε με ένα σωστό καταμερισμό αποκλειστικών τίτλων να σπρωχτεί όσο δεν πάει. Ναι, σίγουρα. Απλά δεν είχε και παιχνίδια τα παιχνίδια του δηλαδή. Ήτανε ή για τύπους που γουστάρουν το είδος. Ναι. Τα ίδια εννοείς. Ναι. Ναι, ναι. Αυτό δεν είχε. Και κάποια τα Japan RPG, τα JRPG δεν είναι. Δεν έβγαλε ένα God of War, ας πούμε, αποκλειστικό. Ναι, δεν έβγαλε. Δεν έβγαλε ένα God of War. Ενώ στο PSP είδαμε δύο. Δύο. Είδαμε δύο God of War. Ένα Metal Gear. Τι να σου πω. Δύο Metal Gear στην ουσία είδαμε. Ναι, είδαμε δύο. Ένα Master Hunter. Είδαμε πάρα πολλούς τίτλους. Ναι. Ένα Final Fantasy. Είδαμε Final Fantasy, είδαμε το άλλο το. Μιλάμε για πολύ, για καλά παιχνίδια. Είχε όμως το. Και αυτό είχε κάποια καλά μου, ωραία. Αλλά κινόταν σε μετριότητα. Δηλαδή το. Πώς το λένε αυτό που κάναμε για unboxing. Το. Ξέχασα το όνομά του. Το Resistance. Το Resistance. Ναι, το βάλανε. Το Resistance. Ένα spin-off, ας πούμε. Ναι, ένα spin-off το οποίο. Πρόσεξε τώρα. Δεν ήταν από τα καλύτερα παιχνίδια όσον αφορά την υπόθεση. Αλλά ξέρεις πόσο ωραίο ήταν. Φαίνεται ότι ήταν εργολαβία, ρε παιδί μου. Ναι, απλώς πρέπει να έχουμε ένα Resistance. Ναι. Στο τέτοιο. Ένα kill zone. Ξεκίνησε με αυτά. Το kill είχε zone. Και ένα kill zone. Είχε. Καλό, καλό ήταν. Καλό kill zone. Ναι. Ωραίο χειρισμό. Τα πρώτη προσώπη ήταν ωραία. Ήταν ωραία και τα δύο. Ήταν και Call of Duty. Δηλαδή στην αρχή. Έλεγε θα υποστηριχθεί αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, το έλεγε από όλου ότι όλοι θέλουν αυτό το φορητό. Μα ρε φίλε, εγώ έπαθα πλάκα όταν το. Είναι και αυτό που σου λέω, δεν ήξερα γιατί το αγόρασα, αλλά ευτυχώς έπιασε τόπο. Όταν πήγα και το έδωσα. Όταν το βγάλανε στα καταστήματα έτσι για να το βλέπεις λίγο, να το χειριστείς, να το demo. Το λανσάρισμα, εν πάση περιπτώσει. Είχα πάθει πλάκα γιατί λέω πώς γίνεται, ρε φίλε, τέτοια γραφικά. Ρε, εσύ αυτό. Να τα βλέπουμε εδώ. Έβλεπες τα specs, έβλεπες την οθόνη, μια πανέμορφη οθόνη, Super AMOLED. Ή το άλλο που δεν μπορούσα να καταλάβω είναι. Super, πώς... Όχι AMOLED, sorry, αυτή είναι Samsung. OLED. Ναι, ρε, παιδάκι, εντάξει, τα μπερδεύω και εγώ αυτά. Ναι. Πώς γίνεται να πουλάει το 3DS με κατώτερα specs και να μην πουλάει αυτό λέω, που είναι χάρμα οφθαλμού, δηλαδή το βλέπεις και ξεκουράζεται το μάτι σου. Και το νομίζω, κοίταξε να δεις, υπάρχει και ένα έτσι, κλειδί σε όλη την υπόθεση ότι το 3DS είναι πολύ μεγαλύτερο το αγοραστικό του κοινό. Ναι. Και έχει χτίσει και ένα αγοραστικό κοινό. Δηλαδή εννοώ ηλικιακά πολύ μεγαλύτερο, γιατί ξεκινάει από το παιδικό τα παιχνίδια του. Ναι, όντως. Και έχει χτίσει με τα χρόνια ένα αγοραστικό κοινό. Είχε και τη μαγιά του 3D. Και το DS.
Δηλαδή έχει και την επιτυχία του DS από πίσω του. Το DS τότε ήταν. Εγώ δεν είπα πάντα το DS. Ναι, αλλά ήταν καλό το DS. Δηλαδή όσον αφορά τότε το πώς έβλεπες. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, ήταν καλό. Ήταν ακριβώς η γιατί δεν ήταν τόσο. Η μεταπίδευση από το Game Boy στο DS, αν το σκεφτείς, μέχρι να έρθει. Είχε και αυτή. Είχε και αυτή τη λόξα η Nintendo τότε να μην θέλει ντε και καλά να πάει στο HD με τίποτα. Ναι, με τίποτα. Με τίποτα, ρε παιδάκι. Έκανε πολύ σταθερά βήματα από εκεί, αλλά μικρά. Η Nintendo είναι περίεργη κατάσταση. Δηλαδή, μερικές φορές λένε όλοι πόσο fail επιλογές κάνει με κάποια μηχανήματα, με κάποιες στρατηγικές, με το ένα με το άλλο. Και δεν υπολογίζουν όμως ότι έχει και τα παιχνίδια και τα Amiibo. Είναι εταιρεία που προσφέρει. Από όλα, ρε. Που προσφέρει. Ναι, έχει απ' όλα. Και πώς να σου το πω τώρα, δηλαδή. Γιατί λέμε δεν βγάζει ένα μηχάνημα τώρα που να σκοτώνει. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Η Nintendo μπορεί να βγάζει μια κονσόλα, κάτι το οποίο για μας να είναι αποτυχία που το βλέπουμε, ναι. Αλλά σκέφτεται τόσο μπροστά, ναι. Που αυτή η αποτυχία θα την εκμεταλλευτεί για να την κάνει επιτυχία σε επόμενο μηχάνημα. Αυτό το πράγμα το οποίο δεν δούλεψε θα το κάνει επιτυχία σε επόμενη, δηλαδή το κρατάει. Ναι. Και αυτό που μου άρεσε είναι πάντα ότι προσπαθεί και ρισκάρει. Ένα πράγμα που εγώ αισθάνομαι και σαν άνθρωπο, το κουστάρω να βρει ένα άνθρωπο να ρισκάρει. Κάτι που δεν κάνει Sony, ας πούμε, με το Β. Δηλαδή έκανε όσο μπορούσε να κάνει, αλλά δεν κάνει τίποτα, άστο. Χωριά ότι η Nintendo έχει ιδέες, δεν έχει ιδέες η Nintendo, ναι, πάντα έχει ιδέες. Είναι πάντα διασκέδαση. Όταν σε ρωτήσω τώρα, δεν θέλω να περάσουμε πολύ η Nintendo, θα σου πω κάτι άλλο. Βλέπεις τη Sony, και με αυτό θα το κλείσουμε δηλαδή, ναι. Το βίντεο. Βλέπεις τη Sony να ξαναπηγαίνει, δηλαδή είδαμε δύο φορητά. Ναι. Να ξαναπηγαίνει σε τρίτο φορητό. Όχι. Εγώ έτσι όπως το βλέπω, όχι. Δεν νομίζω ότι είχε. Δεν νομίζω και ότι υπάρχει λόγος να πάει. Ναι, να δεν νομίζω. Αφού δεν θέλει η ίδια, καλύτερα να βγάλει. Θα μπορούσε να έχει ένα καλό φορητό. Και να χτυπάει ένα κόκκινο. Θα χτυπήσει. Με παιχνίδια. Και να, δηλαδή αυτό που δεν έχει το 3DS που είναι η δύναμη. Ναι. Σε specs. Βασικά στο πάμε αλλιώς θα ήθελες να δεις. Ένα ακόμα φορητό από τη Sony. Εμένα μου αρέσουν τα φορητά, ρε φίλε. Και θα ήθελα να δω από τη Sony. Γιατί έχει συγκεκριμένα franchise που θα ήθελα να τα δω. Και συγκεκριμένα παιχνίδια. Ας πούμε το Switch. Ότι μπορώ να παίξω συγκεκριμένα παιχνίδια και φορητά. Μου αρέσει. Κοίτα, η Nintendo από ό,τι βλέπεις έκανε ένα φορητό υβρίδιο. Γιατί εγώ πιστεύω, γιατί είναι δύο πληγές ανοιχτές σε δύο μηχανήματα και η υποστήριξή τους. Και μην ξεχνάς ότι. Μεγαλώνει η πίτα, βέβαια. Μεγαλώνεις. Δηλαδή παίρνεις και αυτού το κοινό του 3DS. Ναι. Παίρνεις και το κοινό του. Και εσύ είναι αυτούς που είναι το mobile. Δηλαδή οι Ιαπωνέζοι πλέον που δεν παίζουν, έχουν δείξει έρευνες που δεν παίζουν πια. Σπίτι του στην κονσόλα, την τηλεόρασή του. Ναι. Παίζουν φορητά πολύ. Μπράβο, με κινητά. Σου λέει, αυτού θα του εκμεταλλευτώ. Ναι. Τώρα έτσι όπω το έχει κάνει, α πούμε, αν το κάνει η Sony. Μελλοντικά. Δηλαδή, η Sony δεν έχει κάποιο πλάνο. Δεν τη συμφέρει αυτό. Ναι. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με το πλάνο. Απλά πιστεύω ότι είναι δύο διαφορετικά μονοπάτια τα οποία πρέπει να προσέξει εξίσου το ίδιο. Ναι. Γι' αυτό και δεν προσέχτηκε τόσο πολύ, πιστεύω, το PSV. Γιατί έδωσε τα πάντα για να σηκώσει το PlayStation 3 τότε λιγάκι. 4. Νομίζω ότι. Ναι, και ήταν στη μετάβαση του 4. Αυτό. Νομίζω ότι έπεσε και σε πολύ κακό time το V. Ότι, ότι πρέπει να δώσουμε όλα μας την προσοχή στο 4. Ναι. Που τη βγήκε στην τελική, ναι. Άμα το δούμε. Βγήκε το 4 πουλάει και θα πουλάει για πολλά χρόνια ακόμα. Ναι, ναι. Και τη βγήκε. Οπότε έπεσε και σε κακό time. Άμα είχε πει, OK, το 4 πουλάει και το βγάζει τώρα, ας πούμε. Ναι. Θα μπορούσε να είχε ρίξει διαφορετικά. Ίσως το κοίταγαμε αλλιώς. Ίσως να το έβλεπε και αυτή αλλιώς. Αλλά νομίζω ότι είναι δύσκολο να προσέχεις δύο μηχανήματα ταυτόχρονα. Και η Amazon δεν. Αν δεις τώρα και η Nintendo, ας πούμε, το παράδειγμα του 3DS. Που είναι έθραυστη η Sony γενικά. Ναι. Έχει διάφορα ακόμα προβλήματα στο παρελθόν και είναι έθραυστη σε αποτυχίες. Δηλαδή μπορεί να κάνει συνέχεια αποτυχίες και να πει, όπως η Nintendo, μια αποτυχία δεν πειράζει, πάμε στο επόμενο. Η Nintendo σου λέω, έχει τα πάντα. Παίρνει απάντα πάντου. Έχει κάνει ωραίο. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τη θεωρώ. Νοικοκυριμένη. Μπράβο, ακριβώς αυτό το πράγμα. Ωραία. Λοιπόν, θα το κλείσουμε εδώ όμως. Ναι. Νομίζω ότι βγήκε αυτό που θέλαμε να βγάλουμε, το βγάλαμε. Θες να προσθέσεις κάτι? Όχι, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Αργότερα που θα κάνουμε για το Wii, όπως είπαμε. Είπαμε τώρα, εντάξει, παρακάμψαμε μια σειρά για να προλάβουμε ένα συμβάν που έγινε. Τζίμις Γίγας. Μάκης Δεστούνης. Και μέχρι την επόμενη φορά. Stay joystick.